Τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο. Φέτος 18 ταινίες να διαγωνίζονται, 10 ελληνικές ταινίες, κυρίως ιστορικού περιεχομένου, και 8 ξένες από Τουρκία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Σερβία, Πολωνία. And what I found very interesting this year is that we have many more films that have been submitted, which means that we had the opportunity to offer a better selection. The viewers here can see better films from places far away. It's my first time here with the festival, but I'm really impressed by the quality of the films we see, by the wide range of topics that are being treated. And I'm really happy to be here and to have this occasion. I also think that it's a very important occasion for the people here on the island to confront themselves with issues that probably normally are not part of their daily life. I think what is very special about the screening is that it happens in a public space. It's not in a cinema, it's in an agora. In a place, in a piazza, as we say in Italy. And I think that's something that makes a screening of a film very special, because it is within the living environment of people of the place. So you hear children running around while you watch the film. You can smell maybe some cuisine, cooking fish. And I think that's a very special touch, and it feels like you are part with the film of this reality in Castellorizzo. One of the things that I've found particularly striking about the festival is not just about film. It's actually a whole package of events, cultural events, artistic events, and engaging the children of the island. A young Greek filmmaker is teaching young boys and girls from this island to make films. And the training course was consisting of telling them about how to make a film, actually by not only giving theoretical advice, but also by inciting them to make a film. So I look really very much forward to see tonight what is there. I think, for instance, you know, we are teaching mathematics in school. Great, nothing against mathematics. I think we should teach filmmaking in the ordinary school. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρήκα. Έχουμε ανθρώπους που μένουν μόνιμα στο Καστελόριζο. Έχουμε εσένα, φίλε μου. Μένεις μόνιμα εδώ. Πώς σε λένε? Γιώργο, είσαι ένας από τους 492 μόνιμους κατοίκους του Καστελόριζου. Εδώ δεν χρειάζεται να έχετε και Facebook, έτσι. Τα μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης ανέλαβε ο Ρομπέρτο Κάλιτς. Διακεκριμένος δίτης της ελεύθερης κατάδυσης, ανέλαβε να προετοιμάσει τα παιδιά επί 10 μέρες και έφτασαν να μπορέσουν να πηγαίνουν στο βυθό με άνεση 10 μέτρα. Μεγάλη τιμή για το φεστιβάλ η παρουσία του Χρήστου Μποκόρου στο Καστελόριζο. Με την έκθεση Ανατολικά τίμησε το φεστιβάλ και τίμησε το ίδιο το νησί. Κάθε χρόνο σημαντική η παρουσία του φίλου Αλέξανδρου Ζιγούρη και τα γλυπτά του στο ακριτικό Καστελόριζο. Γνωρίζουμε πια ότι είναι μόνιμος κάτοικος Καστελορίζου από την μακρινή Ήπειρο. Στο διεθνές πάνελ με θέματα fake news συμμετείχαν ο Παναγιώτης Τσολιάς από την ΕΡΤ, η Τζο Φόξ από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, η Ραζία Ικμπάλ από το BBC, ο Μάρκους Νίκελ από τη ΡΑΙ και ο Μισελ Νόλ της Écran du Monde από το Πέρα από τα Σύνορα. Ο Βρυλισσός συμμετέχει στο φεστιβάλ σαν εθελοντική ομάδα
και για 15 μέρες καθαρίζουμε και αναπαλαιώνουμε μονοπάτια στο Καστελόριζο. Αυτό δίνει μια δυνατότητα μεγάλη στο νησί να μπορέσει να προσελκύσει συγκεκριμένο κόσμο φυσιολατρικό και πεζοπορικό που ούτως ή άλλως βρίσκεται στην περιοχή. Ύστερα από 110 χρόνια είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στα πλαίσια του φεστιβάλ μία θεατρική παράσταση, η οποία πιστεύω ότι είχε πολύ μεγάλη επίχυση, γιατί μέσω αυτού του εκπληκτικού κειμένου του Γιάννη Σκαραγκά είχαμε τη δυνατότητα να θυμηθούμε μία αληθινή ηρωίδα του Καστελορίζου, τη Δέσποινα Χλαδιώτη, την κερά της Ρο. Μάνα, χαρά μεγάλη, γαμπρός από τη μια μεριά και νύφη από την άλλη. Αυτό το φεστιβάλ μπορεί να μην έχει τη λάμψη, τη φήμη άλλων φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, πηγαίνονται σε μεγάλες πρωτεύουσες, έχει όμως αυτή την απλότητα που χαρακτηρίζει τη διοργάνωση και αυτή την ενέργεια που χαρακτηρίζει τους διοργανωτές, τους καλεσμένους, αλλά και τους εθελοντές. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία κάνουν το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου τόσο ξεχωριστό, τόσο ιδιαίτερο και τόσο σημαντικό για αυτόν τον τόπο και για την πατρίδα μας.